Λοιπόν, ο Βασίλης Καράς έχει κάνει πολλούς χρυσούς και πολλούς πλατινένιους δίσκους. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος αγαπάει. Πώς την εισπράττεις αυτή την αγάπη και πώς αισθάνεσαι? Όπως μου τη δίνουν απλόχερα, έτσι την εισπράττω κιόλας. Αισθάνεσαι ευτυχισμένος ή είσαι από... μοιράζω κιόλας. Και τη μοιράζεις. Ναι, σε ρωτάω γιατί οι καλλιτέχνες έχουν το εξής ίδιον. Στην αρχή παλεύουν να γίνουν γνωστοί και διάσημοι για να τους γνωρίζει το κοινό. Μετά φοράνε μαύρα γυαλιά για να μην τους γνωρίζει το κοινό όταν περπατάνε. Τα πήρα μαζί μου. Είναι απίστευτο, θες μαύρα γυαλιά. Παρακαλώ, ποιος φοράει μαύρα γυαλιά, δώστε μου ένα ζευγάρι. Δεν παρακαλώ. Δεν μου πάνε. Κόσμι. Δεν σου πάνε, ναι, μωρέ Βασίλη, δεν σου πάνε. Άρα δεν είσαι από τους καλλιτέχνες που έχουν αγοραφοβία, έτσι, που κρύβονται από τους θαυμαστές τους. Και... ναι, έτσι λέγεται αυτό. Κλειδώνω πόρτα καμαρίνη, δεν μου υπογράφω αυτόγραφα, κρύβομαι και τέτοια. Τώρα, τελευταία. Αγοραφοβία δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό, ότι... Αυτό σημαίνει αυτό που σου είπα, δηλαδή ότι όταν γίνονται γνωστοί ορισμένοι καλλιτέχνες, όχι όλοι. Είναι μεγάλη κουβέντα αγοραφοβία, ξέρω. Ναι, φοβάμαι δηλαδή να έρθω σε επαφή με τον την κόσμο. Αγορά. Αχα. Με τον κόσμο. Αγορά, οι αρχαίοι Έλληνες εννοούσαν τον κόσμο, ναι. Μα αυτοί μας αγκαλιάζουν, μα. Πες τα, μας βάλαν στο σπίτι τους, στην καρδιά τους. Ακριβώς. Να τους φοβηθούμε, πρέπει να τους αγκαλιάζουμε τους άνθρωπους. Τι γνώμη... μπορούμε, βέβαια. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Τι γνώμη όμως έχεις για τους καλλιτέχνες που φοβούνται μετά τους θαυμαστές τους και κρύβονται? Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Να το πω έτσι στη φάρα μας, να το πω έτσι λαϊκά. Πες γιατί λαϊκό φάρα μας. Ναι. Όπως και στη δική σας, όπως και σε όλα τα επαγγέλματα, υπάρχουν άνθρωποι που είναι απλοί. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στάρ, mm-hmm. που θέλουν να είναι στάρ. Uh-huh. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι αντιστάρ. Σωστά. Και υπάρχουν και τα λαϊκά παιδιά, λοιπόν, που δεν αλλάζουν στην πορεία χαρακτήρα της καριέρας τους, γιατί τους έδωσε ο Θεός ή ο κόσμος και ο κόσμος το μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτό που είπες, δεν τους έβαλε στο σπίτι τους έτσι τυχαία, τους αγάπησε και τους έβαλε. Αν θέλει να το διώξει, είναι το μόνο εύκολο να διώξει τον κόσμο από δίπλα. Πολύ εύκολο. Πάρα πολύ. Και ο κόσμος ξέρει να εκδικείται κιόλας. Είναι πολύ δύσκολο όμως να τον κερδίσεις. Έχεις δίκιο. Εσύ λοιπόν κατατάσσεις τον εαυτό σου στα λαϊκά παιδιά, στα παιδιά που είναι δίπλα στον κόσμο, στον λαό. Εγώ πρέπει, είμαι στάρ, εγώ δεν είμαι. Δεν μπορώ να κατατάσσω με σε κατηγορίες. Είμαι με χρυσά κλουβιά, με... Με τις λιμουζίνες ξέρω, λοιπόν, τους σοφέρ και τους μπράβους, ε. Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος όταν γεννιέται, παίρνει και ένα χαρακτήρα. Είτε γίνει πάρα πολύ πλούσιος και μεγάλος, είτε γίνει καραβοκύρης. Δηλαδή, έχουμε παράδειγμα ένα Ζορμπά, έναν Ωνάση, που ήταν, τι να πω, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο πρώτος στον κόσμο και έμεινε λαϊκός, έμεινε Ζορμπάς. Έχεις δίκιο. Έμεινε ροκάς, λοιπόν. Ροκάς, αυτό μου αρέσει. Λαϊκός. Ακριβώς. Γιατί να αλλάξουν άλλωστε οι άλλοι που κάνουν ένα δισκάκι ή μισό ή πέντε ή δέκα και να είναι αυτό που είπες πίσω από τα γυαλιά, να κρύψεις. Τι να κρύψεις πίσω από τα γυαλιά? Έχεις να κρύψεις κάτι? Αυτό το κορμί δεν κρύβεται πίσω από δύο μάτια. Έχεις δίκιο. Γιατί συγχρόνως σε κοιτάζουν χιλιάδες. Άρα λοιπόν, δεν μπορείς να κρύψεις κάτι. Έχεις δίκιο. Ούτε από εδώ πίσω μπορείς να κρυφτείς. Όχι. Μπράβο. Λοιπόν, να πάμε να δούμε πόσο σε έχει αγαπήσει ο κόσμος. Βέβαια, στο σπίτι του Βασίλη Καρά δεν υπάρχει όλη η χρυσή και πλατινένια καριέρα του. Γιατί τα δύο τρίτα της χρυσής και πλατινένιας καριέρας του είναι στην Καβάλα. Τα λέω καλά? Καλά τα λέω. Στο δεύτερο σπίτι. Σε αυτό το σπίτι στην Αθήνα βρήκαμε, βέβαια, ένα τοίχο με χρυσούς και πλατινένιους δίσκους που αντιπροσωπεύουν την αγάπη του κόσμου, του λαού. Σωτηρίνη στην Καβάλα, αποδεικνύουν περίτερα να όλοι αυτοί οι δίσκοι την αγάπη του κοινού. Αλλά Βασίλη μου, εσύ είσαι ένας άνθρωπος που σ' αγαπάνε και πάρα πολλοί φίλοι. Έχεις ισχυρές φιλίες στη ζωή σου και είναι εγώ δύσκολο να διατηρηθούν. Εγώ αγαπώ τους φίλους μου, είναι δυνατόν να αφήνουμε συνέχεια δίπλα τους και αυτοί σε μένα, βέβαια. Προλαβαίνεις, παρόλες τις συναυλίες, τα κέντρα, τους δίσκους. Είπαμε προηγουμένως ότι όταν θέλεις όλα τα προλαβαίνεις, έστω λίγο. Εμείς έχουμε μια έκπληξη, φιλική θα έλεγα. Έχουμε καλέσει ένα φίλο σου, με τον οποίο σας συνδέει μία σχέση 11 και χρόνων. Ένας πολύ καρδιακός φίλος, καρτάσης φίλος δηλαδή, το λέω καλά? Πώς το πες?
Καρντάσης. Ναι. Ναι, σωστά το είπα. Που σημαίνει καρδιακός, φίλος. Τον κύριο Θόδωρο Ματζόρο, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, Χρυσός Ανέστη, σε όλους. Φιλαράκι, τι έκανα. Καλά που υπάρχει εκπομπή και... Αλλά βλέπεστε, μαθαίνω, ε. Βλεπόσαστε. Κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα. Ο κύριος Θόδωρος Ματζόρος δεν έχει καμία σχέση βέβαια με το χώρο σου, είναι επιχειρηματίας. Δεν έχει, έχει μεγάλη σχέση με το χώρο μου. Από ποια άποψη? Ο Θόδωρος. Δηλαδή? Δηλαδή έχει σχέση με τα συνεργεία, είναι η αγαπημένη. Μουτζούρης. Ό,τι αφορά το αυτοκίνητο. Μουτζούρα δηλαδή, είναι το αγαπημένο μου επάγγελμα πριν το τραγούδι. Έχεις υπάρξει δηλαδή, εκτός από τα άλλα που έκανες πριν το τραγούδι, έχεις υπάρξει και σε συνεργείο αυτοκινήτων? Άψογο. Δεν το κατάλαβα ξανά, πες αυτό που πες. Έχεις δουλέψει και σε συνεργείο αυτοκινήτων, δηλαδή είσαι αντιπροσωπεία. Ναι, αυτό δεν το ήξερα, ότι τόσα πολλά χρόνια έχεις δουλέψει έτσι. Να το μαθαίνεις ένα-ένα. Ένα-ένα. Νέα μηνύματα. Ένα-ένα. Κυρία Ματζόρο. Μάλιστα. Περιγράψτε μου Βασίλη Καρά. Βασίλη Καρά. Πώς είναι εκτός πίστας, εκτός προβολέων, εκτός από καλός καλλιτέχνης, έχει και πολλά χαρίσματα. Καλά. Και ιδιαίτερα τον Βασίλη τον χαρακτηρίζει με μία λέξη, η απλότητα. Αυτό είναι που σας κέρδισε. Βεβαίως. Το πρώτο στοιχείο του χαρακτήρα του, αυτό ήταν. Νομίζω ότι στον κάθε άνθρωπο είναι προτέρημα το να είναι απλός όπου και να έχει φτάσει. Όσες ευκαιρίες και αν του έχει δώσει η ζωή, παραμένει να είναι απλός άνθρωπος, ο Βασίλης.